Καλημέρα και από μένα, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Αφού ευχαριστήσω από τη δική μου πλευρά, από εκ μέρους όλων των συντροφισσών του Τμήματος Φεμινιστικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, αφενός το Κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς που έχει αναλάβει και υλοποιεί με επιτυχία μαζί με τα επιμέρους αριστερά κόμματα αυτή τη σημαντική καμπάνια ενάντια στη βία κατά των γυναικών, δίνοντάς μας έτσι την δυνατότητα μιας οριζόντιας επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών, τόσο για τις ισχύουσες σε εθνικό επίπεδο νομοθεσίες, αλλά κυρίως για την ανάπτυξη των κατατόπους φεμινιστικών διεκδικήσεων και αγώνων. Και αφού ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς για τη σημερινή σας παρουσία εδώ, καθώς και ιδιαίτερα και ξεχωριστά τις ξένες προσκεκλημένες μας, θα κάνω μια εισαγωγική ομιλία σε σχέση με το ρόλο της αριστεράς για μια σύγχρονη φεμινιστική ατζέντα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, οι φεμινίστριες που δραστηριοποιούμαστε μέσα στα αριστερά κόμματα είμαστε φορείς μιας διπλής ταυτότητας ένταξης. Θα σας παρακαλέσω λίγο ησυχία. Οι φεμινίστριες που δραστηριοποιούμαστε μέσα στα αριστερά κόμματα είμαστε φορείς μιας διπλής ταυτότητας ένταξης, μέσα στο αριστερό αλλά ταυτόχρονα και στο φεμινιστικό κίνημα. Αυτός ο αριστερός φεμινισμός που δέχεται την κοινωνική αντίθεση του φύλου θεωρεί κέρια και την ταξική αντίθεση. Έχει μέτωπο διπλό ενάντια στην πατριαρχία και τον καπιταλισμό, αναγνωρίζοντας ότι δημιουργεί κοινωνική ανισότητα, ταξική καταπίεση, στερεί ανθρώπινα δικαιώματα και στα δύο φύλλα. Ο σύγχρονος καπιταλισμός έχει διευρύνει την οικονομική ανισότητα σε παγκόσμια κλίμακα και έχει επεκτείνει τις πολιτικές λιτότητας σε βάρος των εργαζομένων, μετατρέποντάς τους και μετατρέποντάς τες σε φθηνό εργατικό δυναμικό προς όφελος μιας αέναης κερδοσκοπίας. Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, η θέση τους επιδεινώνεται επιπλέον μέσα στην ίδια την κοινωνική τους τάξη. Το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας που καταγράφουν συνοδεύεται και από μεγαλύτερα ποσοστά απόλυτης φτώχειας, ενώ οι γυναίκες αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων με καθεστώς μερικής απασχόλησης, γεγονός που τις καθιστά περισσότερο ευάλωτες απέναντι στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Άλλωστε, το καπιταλιστικό σύστημα, αξιοποιώντας τις σύγχρονες εξουσιαστικές σχέσεις, εκμεταλλεύεται τις γυναίκες πολλαπλά. Ενώ ευνοεί στο όνομα του κέρδους κάποια περιορισμένη χειραφέτηση μέσα από την καθιέρωση της τυπικής ισότητας των φύλων, εντούτοις εξακολουθεί να στηρίζει το θεσμό της παραδοσιακής οικογένειας, γιατί εκεί συντελείται και συντηρείται η αναπαραγωγή της ιεραρχίας ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις και τα φύλλα, αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες οικονομικές και κοινωνικές λειτουργίες. Ως εκ τούτου, στις γυναίκες ως μητέρες και ως κόρες, αναλογεί σχεδόν κατά αποκλειστικότητα η ευθύνη της φροντίδας και της αναπαραγωγής, κυριολεκτικά και μεταφορικά, της εργατικής δύναμης. Ενώ οι άνδρες ως αρχηγοί της οικογένειας εργάζονται για να τη συντηρήσουν. Στο όνομα όμως αυτής της προκατασκευασμένης συμπληρωματικότητας των ρόλων τους, το σύστημα νομιμοποιείται να αμείβει λιγότερο την εργαζόμενη, γιατί η ιδιότητά της αυτή θεωρείται επικουρική. Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, η συνολική αξία της άμεστης εργασίας των γυναικών στο σπίτι και στον τομέα φροντίδας υπολογίζεται μεταξύ 10 έως 39% του ΑΕΠ. Σε αυτά θα πρέπει να υπολογιστεί ότι σε συνθήκες μνημονιακών πολιτικών ισότητας η θέση των γυναικών επιδεινώνεται και από τη συρρήκνωση του κράτους πρόνοιας. Πέρα όμως από τον καπιταλισμό υπάρχει και η πατριαρχία, που αποτελεί ένα ιεραρχικό σύστημα που βασίζεται στην άνηση κατανομή ισχύως και στην άνηση σχέση ανδρών και γυναικών, συγκροτώντας δύο πόλους, αφενός της υποταγής για τις γυναίκες και αφετέρου της κυριαρχίας για τους άνδρες. Υπόθηκε και πριν ότι ο αγώνας των αριστερών φεμινιστριών είναι διπλός και στρέφεται κατά του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, αλλά και κατά της πατριαρχίας και της αναπαραγωγής έμφυλων εξουσιαστικών σχέσεων. Είναι νομίζω περιττό να επισημάνουμε το στενό δεσμό που υπάρχει ανάμεσα στον καπιταλισμό και στην πατριαρχία, ανάμεσα στην αναπαραγωγή των έμφυλων ανισοτήτων και διακρίσεων και στην εργασιακή εκμετάλλευση, τη βία κατά των γυναικών και το σεξισμό.
Είναι όμως κρίσιμο να επισημάνουμε ότι η Πατριαρχία ως σύστημα σχέσεων εξουσίας ανάμεσα στα φύλλα δεν θα απαλληφθεί απριόρι ακόμη και με την υπέρβαση του καπιταλισμού, όπως άλλωστε ανεδείχθηκε από την ιστορική εμπειρία των χωρών του υπαρκτού σοσιαλισμού. Απαιτείται ένας διαρκής αγώνας και μία συμμαχία των αριστερών φεμινιστριών και των φεμινιστικών κινημάτων, των γυναικείων οργανώσεων, των φεμινιστικών και αριστερών κομμάτων για παρέμβαση και αλλαγή στο επίπεδο της συνείδησης συνολικά της κοινωνίας. Και εδώ μπορούμε να πούμε ότι η αριστερά και το κόμμα μας, ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει αναλωθεί πολύ στη σχέση κόμματος-κινήματος. Τα δε τελευταία χρόνια, λόγω της εμπειρίας της διακυβέρνησης, στα δύο αυτά κάπα προσθέθηκε και το κάπα που προέρχεται από την κυβέρνηση. Η αλληλεπίδραση της Ευρωπαϊκής Αριστεράς στα τέλη της δεκαετίας του 60, με επίκεντρο το Μάη του 68, με τα νέα κοινωνικά κινήματα που αποτελούσαν αυτόνομα διαταξικά κινήματα, ήταν καθοριστική για τη συγκρότηση της νέας ταυτότητας της αριστεράς, την οποία κατάφερε να μπολιάσει με τις αξίες και τις αρχές των φεμινιστικών διεκδικήσεων, με κυρίαρχο το σύνθημα «Το προσωπικό είναι πολιτικό». Από αυτή τη διαχρονική και συμβολική φράση μανιφέστο του δεύτερου κύματος του φεμινισμού, επανανοηματοδοτείται η ίδια η πολιτική πρακτική μέσα στα αριστερά κόμματα, που αναμετράται πλέον με το καθημερινό βίωμα που έχει και έμφυλη διάσταση, τις αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, τη συλλογική λειτουργία, το αντιεραρχικό μοντέλο και πολλά άλλα που έθιγαν και θίγουν την τυπική οργανωτική λειτουργία των κομμάτων. Οι επιδράσεις αυτές, περιθωριακές αρκετές φορές μέσα στην οργανωμένη ζωή των κομμάτων, είναι ωστόσο υπαρκτές και πιο ριζοσπαστικές, πλαισιώνοντας το αίτημα για ισότιμη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στα κέντρα λήψης των πολιτικών αποφάσεων μέσα στα αριστερά κόμματα, δια των ποσοστώσεων για την εκλογή στα όργανα. Το προσωπικό είναι πολιτικό σημαίνει παράλληλα ότι οι ανάγκες των γυναικών γίνονται ορατές, σπάζοντας το φράγμα της σιωπής και της περιθωριοποίησής τους. Το ίδιο ισχύει και για το επίδικο της σημερινής μας διημερίδας. Η βία κατά των γυναικών δεν μπορεί να είναι ανεκτή. Φαινόμενα κακοποίησης, εξευτελισμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και κατάφορης παραβίασης των δικαιωμάτων των γυναικών δεν μπορεί να μένουν στη σκιά, να συγκαλύπτονται ή να αγνοούνται. Ως Ευρωπαϊκή Αριστερά και ως φεμινιστικά κινήματα και οργανώσεις, βρισκόμαστε αντιμέτωπες με σύγχρονα διακυβεύματα και προκλήσεις που έχουν στον πυρήνα τους την ακραία εκμετάλλευση γυναικών και παιδιών, κοριτσιών και αγοριών. Μία οικουμενική πρόκληση αποτελεί η διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, αποτέλεσμα καταστροφικών πολέμων που μένονται στις γειτονικές μας χώρες. Εμφύλιες σειράξεις, πόλεμοι και εχθροπραξίες γεννούν την προσφυγιά και τον αναγκαστικό εκτοπισμό ανθρώπων, με το 60% από αυτούς να είναι γυναίκες και παιδιά. Γυναίκες και κορίτσια μπορούν εύκολα να πέσουν θύματα εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων ή ακόμη και να εξαφανιστούν από τα λαϊκής κυκλώματα, να έχουν υποστεί βία ή και βιασμό στη διάρκεια του ταξιδιού τους. Ο βιασμός άλλωστε είναι γνωστό, χρησιμοποιείται στις μέρες μας ως όπλο για να επιτευχθούν στρατιωτική και πολιτική σκοπή, αποτελώντας το χαρακτηριστικό γνώρισμα του πολέμου που διεξάγεται. Απ' την άλλη, ανακύπτουν νέα θέματα με τα πολλαπλασιαστικά φαινόμενα του επιβιωτικού σεξ και της πορνείας με χρήση προσφύγων με μαντήλα να δίνουν νέες διαστάσεις στη δημόσια συζήτηση. Η δεύτερη πρόκληση που σχετίζεται με τα ανωτέρω είναι η βία κατά των γυναικών, η εμπορία ανθρώπων και η εμπορία οργάνων που τροφοδοτούν τα σύγχρονα εργασιακά σκλαβοπάζαρα αλλά και τη συνεχώς διωγγούμενη βιομηχανία του σεξ και της πορνείας. Στον πυρήνα του τράφικινγκ βρίσκονται γυναίκες που υπόκεινται σε εκμετάλλευση και εξευτελισμό της προσωπικότητάς τους, βρισκόμενες σε διαρκή φόβο και ανασφάλεια, αλλά και σε μεγάλη ανάγκη, είτε βιοποριστική, είτε λόγω του νομικού καθεστώτος που διέπει τη μετακίνηση και τον αναγκαστικό εκτοπισμό τους. Ειδικά για το φαινόμενο της πορνείας στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο καπιταλισμό, δόθηκαν χθες την ημερίδα που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Ισότητας στοιχεία για την έκταση που έχει λάβει, αλλά και τρόποι αντιμετώπισης του με γνώμονα την πάταξη της ζήτησης αυτών των υπηρεσιών, σύμφωνα με το σχετικό πόρισμα της Επιτροπής. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι χθες στη χώρα μας άνοιξε μια νέα σελίδα για να ξεκινήσει επιτέλους ένας δημόσιος διάλογος για τα θέματα αυτά, να υπάρχει ευαισθητοποίηση και ενημέρωση. Ως τμήμα φεμινιστικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε σαφή θέση
ότι η πορνεία που σχετίζεται σε μεγάλο ποσοστό με τις γυναίκες δεν προέρχεται ούτε από επιλογή, ούτε αποτελεί στοιχείο αυτοπροσδιορισμού ή γυναικείας χειραφέτησης, αφού αναπαράγει επιταχύρω τις σχέσεις υποταγής και υποτέλειας των γυναικών. Η τρίτη πρόκληση που έχουμε να διαχειριστούμε είναι η άνοδος της ακροδεξιάς, των ρατσιστικών και εθνικιστικών κομμάτων, που μαζί με την επικράτηση πολιτικών δυνάμεων από τον νεοφιλελεύθερο μπλοκ, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα που αφενός αναπαράγει τις διακρίσεις, την ξενοφοβία και τον ρατσισμό και αφετέρου δίνει μάχη για την επικράτηση της λογικής μιας Ευρώπης φρούριο, επικαλούμενη τον ισλαμικό κίνδυνο. Έχει όμως αποδειχθεί και ιστορικά ότι μέσα σε τέτοιες συνθήκες τα δικαιώματα των γυναικών συρρυκνώνονται και οι προτεραιότητες που τίθενται από τη φεμινιστική σκοπιά πάβουν να είναι ορατές και περιθωριοποιούνται. Είναι πεποίθησή μας όμως ότι τα σχέδια που απεργάζεται το καπιταλιστικό σύστημα για να ανασυνταχθεί με νέους όρους, βάζοντας στο περιθώριο την κοινωνία και τις ανάγκες της, δεν θα πετύχουν αν αναπτυχθούν πολύμορφα δυναμικά κινήματα που θα έχουν στη βάση τους τις αρχές της ισότητας, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της αλληλεγγύης. Στα κινήματα αυτά οι γυναίκες μπορούν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη, αποδεικνύοντας ότι είναι ενεργά δρόντα όντα που δίνουν δυναμικό παρόν στο όραμα για μια σύγχρονη, δημοκρατική, κοινωνική Ευρώπη των δικαιωμάτων, της αξιοπρέπειας και της ουσιαστικής ισότητας ανάμεσα στα φύλλα. Τα φεμινιστικά κινήματα που αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια, όπως είναι το κίνημα Ni Una Menos, ούτε μία λιγότερη, που ξέσπασε πριν 2 χρόνια στην Αργεντινή ενάντια στις γυναικοκτονίες και τους βιασμούς, στις φεμινιστικές διαδηλώσεις ενάντια στον Τραμπ στην Αμερική και την πιο πρόσφατη καμπάνια Me Too ενάντια στην έμφυλη βία, δείχνουν ότι οι φεμινιστικές διεκδικήσεις έχουν επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο. Αντίστοιχη είναι και η πρωτοβουλία, και πρέπει και εμείς να το δούμε, για τη φεμινιστική απεργία. Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στην εμπειρία που έχει το κόμμα μας, ο ΣΥΡΙΖΑ, από τη διακυβέρνηση της χώρας. Περισσότερο από 3 χρόνια στη χώρα μας βρίσκεται στη διακυβέρνηση μια προοδευτική αριστερή κυβέρνηση, που σε συνθήκες επιτροπίας και λιτότητας αναμετριέται με ιδιαίτερες δυσκολίες και προκλήσεις, με εχμές την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής και προσφυγικής κρίσης και τη νέα φτωχοποίηση. Παρόλα αυτά, μέσα σε αντίξωες συνθήκες, έχει παραχθεί σημαντικό και αξιόλογο νομοθετικό έργο, με τη συνένεση και ενθάρρυνση γυναικείων οργανώσεων και φεμινιστικών κινημάτων, καθώς και των νέων κινημάτων για την ταυτότητα φύλου, αλλά και την ουσιαστική συμβολή του Τμήματος Φεμινιστικής Πολιτικής. Ένα έργο που ως στελέχη και μέλη του κόμματος αισθανόμαστε υπερήφανες. Ενδεικτικά μόνο να αναφέρω την ψήφιση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, το νομοσχέδιο για την ουσιαστική ισότητα των φύλων και τη νομική κατοχήρωση του Δικτύου Δομών Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών, που αναμένεται, το νομοσχέδιο στο οποίο καθιερώνεται το 40% της ποσόστου φύλου στις αυτοδιοικητικές εκλογές, το Σύμφωνο Συμβίωσης Ανεξαρτήτως Φύλου, τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, την απόδοση ιθαγένεια σε παιδιά μεταναστών δεύτερης γενιάς, την για πρώτη φορά έμπρακτη στήριξη και οικονομική ενίσχυση οικογενειών με 1 ή με 2 παιδιά, το νομοσχέδιο για την αναδοχή και την υιοθεσία και πλήθος άλλων επιμέρους σημειακών παρεμβάσεων στο νομοθετικό έργο. Σημαντική εξάλλου είναι και η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στα κοινοβουλευτικά δρόμενα σε Βουλή και Ευρωβουλή, λειτουργία και παρεμβάσεις στις αντίστοιχες επιτροπές ισότητας, στην υποεπιτροπή για το τράφικινγκ, σε μια μεγάλη έκθεση που έγινε για το φεμινιστικό κίνημα της μεταπολίτευσης και άλλα, αλλά και σε άλλα διεθνή κοινοβουλευτικά φόρα όπως είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πολύ.